Μας πάνε όλα μια χαρά. Κι αν κάποτε θα βάλουν ρόδες στα βουνά, αν κάποτε θα παίζουνε beach volley εκεί λαγί, τότε θα δεις και κάποιο φίδι με γαρίφαλο σταφί. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν, αμάν αμάν, αμάν αμάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν, άστα να παν, αμάν. Κουνούπια σταματήσουν να τσιμπάν, γιατί θα έχει το καθένα από δεκαντάν. Αν οι σαλούφες λένε πως η υγεία είναι το παν, και τα φοιτήκια στους δρόμους ρίχνουν πέιβολαν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν, αμάν αμάν, αμάν αμάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν, άστα να παν, αμάν. Εξηγούμε τι ακριβώς γίνεται. Καθόμαστε εγώ και ο Σωτήρης εδώ και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είναι όπως όταν ήμασταν στο σχολείο και γράφαμε έκθεση και δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε, αλλά αν αρχίσει μετά δεν σταματάει τίποτα γιατί έχει φοβερό μυαλό και γράφει τα πάντα. Αυτό συμβαίνει μαζί μας. Έχουμε 9 μήνες απραξίας, 9 μήνες την πέφτουμε και αποφασίσαμε ξαφνικά μετά από 9 μήνες να εμφανιστούμε στο Mega Channel στα καλά καθούμενα στις 11 και 10 το βράδυ με το αμάν. Μάιο μήνα. Έρχεται το καλοκαιράκι. Πώς θα βγείτε, δεν μου λέτε, στην παραλία με τα χάλια που έχετε? Ερώτηση κάνω απλή. Πώς θα βγείτε? Εμείς θα δώσουμε τη λύση. Έχουμε τη λύση στα χέρια μας και σε λίγο θα την έχετε κι εσείς στις οθόνες σας. Η λύση είναι αυτή εδώ. Δείτε σας παρακαλώ τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, πώς ήταν και πώς έγινε. Δείτε πώς ήμουνα. 280 κιλά και συνεχώς πάχαινα. Καμιά γυναίκα δεν με ήθελε. Ήμουν τόσο μόνος μέχρι που αποφάσισα να πάω στα ψιλουέτ και... 3 ώρες μετά. Δείτε πώς έγινε. Ούτε εγώ ο ίδιος μπορώ να το πιστέψω. Μέσα σε ένα απόγευμα. Πώς ήμουνα και πώς έγινε. Τώρα γίνεται χαμός. Οι κόμενες μου την πέφτουν ασύστολα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, σας λέω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Χαλασμός στην Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Ο πελτσικός πόλεμος δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που ζούμε με την ειρηνευτική δύναμη που στείλαμε στην γειτονική χώρα. Γιατί εάν οι Αμερικάνοι πήγαν σε αυτή την καταιγίδα με κοντομάνικα και διάφορα άλλα τέτοια, οι δικοί μας πήγαν όλοι ράμπο και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτό όμως που ενδιαφέρει εμάς, σαν τηλεοπτική εκπομπή, είναι η συγκριτική στιγμή του αποχωρισμού. Την ώρα που ξεριζώνεται το παιδί από τη μάνα. Αυτή τη στιγμή, μόνο η κάμερα του Αμάν την κατέγραψε και την έχουμε αποκλειστικά για σας. Στην Αλβανία τώρα, όπου η κατάσταση παραμένει κρίσιμη με αποτέλεσμα όλη η διεθνής κοινότητα να έχει στραμμένη εκεί την προσοχή της. Η αποστολή των ειρηνευτικών δυνάμεων συνεχίζεται. Ως γνωστόν, η Ελλάδα μας συμμετέχει και αυτή με μια δύναμη 700 εθελοντών, που θα περιφρονήσουν την τάξη και την ασφάλεια των συνομιλιών. Προβλήματα υπάρχουν μόνο με τους Ελλανδούς, οι οποίοι βλέπουν να στέλνουν στρατιώτες του Αλβανικού εδάφους, θυμούνται στον Νοεμβρίο του 1940 και προσπαθούν με ύπουλα μέσα να πάρουν τη ρεβάντ και να αναδειχθούν στις ρυθμιστές των εξελίξεων. Αχ, Γιώκα μου, πριν από 57 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω από αυτό που τώρα εσύ δεν μπορείς να γλιτώσεις, αναγκάστηκα να εγχειριστώ και από πατέρα σου να γίνω η μητέρα σου. Και τώρα βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, σαν πριν από 57 ολόκληρα χρόνια, εκείνες τις στιγμές να ζωντανεύουνε ξανά μπροστά μου. Πού σκόρδα, Γιώκα μου! Γερός να πας, γερός να έρθεις, γερός να πας να κουρευτείς. Μην ανησυχείς, ρε μητέρα. Στην ίδια δημιουργία είμαι με τον Παπαθεμελή και τον Καμένο. Και βουλευτές είναι και μαχητές είναι. Σκέτα λιοντάρια. No problem. No problem, αγόρι μου. Αλλά κοίτα εκεί που θα πας να βρεις και καμιά νυφούλα. Να δω κι εγώ κανένα εγγόνι που και που. Ωρε μάνα, αφού έχω νύφη, τι να την κάνω. Ναι, αυτή την ξετσίποτη. Ωρε μάνα, την γλωσσόφαγες την κοπέλα. Μία ατυχία είχε η πάτη και πάτωσε στα καλυστία. Και από τότε την κυνηγάς σαν ο Ήβης την Πετρουλάκη. Και αυτό εδώ τι είναι, γε μου. Ωρε μάνα, είμαστε στα 90's πλέον. Δεν μπορούμε να πάμε να φωνάζουμε αέρα στους Ιταλούς έτσι από μόνοι μας. Το παίρνεις, το βάζεις στην πρίζα. Αέρα! Να, γε μου.
πάρε και αυτό το πιστόλι του Power Ranger και μαζί με τον ανεμιστήρα θα είσαι άτρωτος εκεί. Όλα τα σκέφτεσαι, ωραί μάνα. Τώρα νιώθω πραγματικά δυνατός. Αυτό όμως εκεί, τι είναι? Α, είναι Μπελίντα. Πάρε γιατί θα σου χρειαστεί να σε προστατεύσει από τα κρυοπαγήματα, αγόρι μου. Μήνας Μάιος, τα τύρανα, ωραί μάνα, θα σκάσουμε. Αλλάζει ο καιρός, αγόρι μου. Αλλάζει ο καιρός. Να μην εμπιστεύεσαι ποτέ την Έμι. Τώρα είμαι έτοιμος, μητέρα, να φύγω. Έλα να σε χαιρετήσω. Πριν με χαιρετήσεις, γιώκα μου, πάρε κι αυτό. Να δεις κάτι εκεί που θα είσαι, να μην ξεχάσεις. Να μην ξεχνάς την Ελλάδα μας. Δεν είσαι μητέρα εσύ, θησαυρός είσαι. Η Ελένη Ζαφυρίου. Γεια σου, μητέρα. Γεια σου, γιώκα μου. Γεια σου. Αγάπη, ε! Τι! Και μην ξεχνάς! Εκεί στα τύρα να σας δώσουν μακαρόνια! Κοίτα να είναι δίσκο! She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Λέγονται και γράφονται διάφορα ότι δηλαδή πλέον την εκπομπή δεν τη βλέπει κανένας, ότι έχει πάρει την Κατιούσα κτλ. Αυτά είναι κακοήθειες και θέλω να το ξεμπερδέψουμε με αυτό το θέμα μια και καλή, γιατί η εκπομπή είναι διαχρονική και όχι τυχαία, στηρίζεται σε αρχές, σε συγκεκριμένες αρχές. Καταρχήν, νούμερο ένα, σημείο, συν, Τσαμπουκάς της παρουσιάστρας. Ο πασίγνωστος πλέον Τσαμπουκάς της παρουσιάστρας που επιβάλλεται ανάμεσα σε καλεσμένους, όχι ότι να είναι δηλαδή τυχαίους, αλλά σε δυνατούς καλεσμένους, σε ισχυρές προσωπικότητες. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οι δύο πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του CNN ήταν πρώτον, εντάξει, η κάλυψη του Περσικού πολέμου, να το πούμε αυτό. Σούπα. Αλλά κυρίως η συνέντευξη της Ανίτας Πανιά. Μιλάμε για το Χρυσό Κουφέτο, που εμείς το θεωρούμε όπως και υπεύθυνο του καναλιού, σαν την τηλεοπτική όαση στην ελληνική πραγματικότητα. Είμαι η Ανίτα Πανιά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, τους παντρεύω όλους. Πώς σε λένε, σε ξύπνα, ρε. Πώς σε λένε, ρε, Μπορίνα? Σάβα. Πόσο χρόνο είσαι, Σάβα? 90 με 115. Καλά, ρε, πορνόγερε. Είσαι 90 με 115 και δεν θα παντρευτείς? Εγώ? Τρελάρισκες. Στο άνθρωπο της ηλικίας μου. Εγώ δυο γκόμενες έχω στο χωριό. Τι δεν θες να κάνεις εδώ, ρε, Σάβα? Να παντρέψω το μεγάλο μου αδελφό. Γεροτάκι! Δεν μου λες, κουμπώσου λίγο τα φερμά, να έχεις την καλοσύνη, σε παρακαλώ. Είσαι ο αδελφός του άλλου? Ναι, ο Παντελεήμονας. Στο αδελφός. Πόσο χρόνο είσαι, Παντελεήμονα? Πόσο? Πόσο? Τι? Πόσο χρόνο είσαι, λέω, Παντελεήμονα? 115, 120. Ο Παντελεήμονας, όπως βλέπετε, είναι με το ένα πόδι στον τάφο. Έχεις τα μαύρα στα χάλια, έτσι? Ευχαριστώ πολύ, Παρθένα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Είδατε σε αυτή την ηλικία, ρε, εσύ, Παντελεήμονα, να παντρευτείς, δεν ντρέπεσαι καθόλου? Εγώ? Είσαι με τα καλά σου, κορίτσι μου. Οι γονείς με κουβάλισαν, να πάνε ρώτα τους τι θέλουν από μένα. Να δούμε που θα βγάλει αυτή η ιστορία και δεν το πιστεύω. Δείτε χάλι οι γονείς του Παντελεήμονα και του Σάβα. Καλά, ρε, δεν ντρέπεστε σε αυτή την ηλικία να έρθετε εδώ να παντρευτείτε? Εμείς όχι, όχι. Το παππού ήρθαμε να παντρέψουμε εδώ πέρα. Εσύ τώρα είσαι ο παππούς, δηλαδή? Ναι. Τα χρόνια σου μετρούσε, παππούλη? 145-150 από τα τσαλιμάκια. Έχω 220 ρεκόρ. Και δεν μου λες, ήρθες εδώ για να παντρευτείς? Έχω. Τρελή είσαι, κορίτσι μου. Οι δικοί μου με πιέζουν. Αφόρητα σου λέω. Κέρασμα, η ζωή μου κέρασμα. Να πάμε τώρα σε μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, στο τηλέφωνο. Ναι, με ακούτε? Ναι, σε ακούω, όπως λέγεσαι. Ρίκ.
Ρυρίκα λέγομαι. Λέγε Ρυρίκα, τι θέλεις, από πού τηλεφωνείς? Σας τηλεφωνώ από το 5ο καπί Αργυροπόλεως. Α, τι είσαι και εσύ, συνταξιούχα είσαι? Είμαι απόφοιτη της νομικής σχολής, στο δεύτερο έτος. Είμαι πολύ εμφανίσιμη και θέλω από την εκπομπή σας να επικοινωνήσω με τον παππού αθλητή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζω, ξέρετε, κι εγώ μπάλα και θα ήθελα να βρεθούμε να παίξουμε κανένα μόνο μεταξύ μας για να ξεμουδιάσουμε. Με πιάνετε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άσε το τηλέφωνο σου στο κοντρόλ και θα σε κανονίσουμε και σένα. Ευχαριστώ, γεια. Ναι, τελείωνε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλους τους παντρεύουμε. Πάμε τώρα στην συνταρακτική σημεία της εκπομπής μας, στα νέα και μεγάλα ταλέντα. Επιτέλους ξεπερδέψαμε με όλα αυτά τα γερόντια εκεί πίσω και ήρθε η ώρα για τα ταλεντάκια μας. Η αγαπημένη μου στιγμή στην εκπομπή. Να σκάσει μύτη το πρώτο ταλέντο, παρακαλώ. Να σκάσει μύτη το πρώτο ταλέντο. Να σκάσει μύτη το πρώτο ταλέντο, παρακαλώ. Γεια. Γεια χαρά. Τι έγινε? Πολύ καλά. Τι είσαι εσύ? Ο Ταρζάν. Και τι κάνεις? Τραγουδάω. Δώσ' τα όλα. Ευχαριστώ. Να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλη τη ζούγκλα. Να ξεκινήσω, κυρία Ανίτα. Αμάν, 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 αμάν και πέθανε ο Ταρζάν. Χρυσό τσόκαρο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο επόμενο μας θέμα τώρα, στην επόμενη μας στήλη, στο ράφι. Και επιτέλους πλησιάζουμε στην τελευταία και ίσως πιο ενδιαφέρουσα φάση της εκπομπής, στο ράφι. Στο ράφι σήμερα είναι μαζί μας ένας άνθρωπος, να πω, δεν ξέρω, οι συνήθειές του είναι παράξενες, είναι φτιαγμένος για αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Λέγε. Ορίστε. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Ήρθα να βρω μια κοπέλα στα γούστα μου, γιατί έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι εννοείτε όταν λέτε στα γούστα σας? Να γουστάρει να βγαίνουμε βόλτα στο ταβάνι, να ξαραχνιάζει που και που, γιατί γεμίζει ο τόπος, κυρίως όταν ξέρεις. Να, αυτά πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα για το επιτόπιο Ταλαβέρι. Να πάμε κατευθείαν στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί όποια τηλεφωνήσει τώρα θα πάρει τον Spider-Man δικό της. Παρακαλώ στο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Σας παρακολουθώ σχεδόν πάντα. Ναι, ναι, λέγει, άστερες αυτές τις βλακίες. Ναι, θέλω να έρθω εκεί, ναι. Γιατί έχω ακριβώς τη συνήθεια με τον Spider-Man. Θέλεις το Spider-Man δηλαδή? Ναι, ναι, βέβαια, δεν κρατιέμαι. Κοίταξε, το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι αν καταφέρεις να έρθεις γρήγορα, ο Spider-Man είναι δικό σου. Αχ, κρατήστε τον, κλείνω και έρχομαι. Περιμένουμε. Περιμένοντας λοιπόν το επιτόπιο Ταλαβέρι να... Ήρθα, ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Στο πόλι. Όσο και αν θαυμάζουμε όμως αυτή την εκπομπή, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας, όσο και αν είναι σκληρό για εμάς τους φανατικούς του Χρυσού Κουφέτου. Έχει αρχίσει να παίρνει κάπως την κατιούσα. Έτσι, εμείς θέλουμε να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις για την εξέλιξη της εκπομπής. Πρώτη εναλλακτική λύση, η εκπομπή Ο Χρυσός Ρουφιάνος. Όπου θα εμφανίζεται, όπως βλέπετε τώρα, ένα ζευγάρι ευτυχισμένο, που είναι παντρεμένοι χρόνια και δεν έχει κανένα πρόβλημα ο γάμος τους. Αλλά θα εμφανίζεται επίσης και ένας τύπος με άγριες διαθέσεις, με καλυμμένο το πρόσωπο. Θα υποδεικνύει τον ένοχο ή την ένοχη, θα εμφανίζει τα αποδεικτικά στοιχεία, το ζευγάρι θα χωρίζει, θα καταστρέφεται η ευτυχία τους και η οικογενειακή τους θαλπορή, και έτσι θα έχουμε κόσμο για να ξαναπαντρευτεί. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος τώρα έχει ως εξής. Είσαι κοπέλα.
Καλή ώρα. Θες να παντρευτείς ένα αγόρι, ο οποίος δεν σε θέλει, όμως έχει τους λόγους του. Ο τύπος την πέφτει στο σπίτι του, εσύ έχεις δώσει τα στοιχεία του σπιτιού του, διεύθυνση στην εκπομπή Χρυσά Μπουκέτα, ξέχασα να σας πω τον τίτλο της εκπομπής. Μπαίνει η παρουσιάστρια η Ανίτα Πανιά μαζί με δύο ειδικούς συνεργάτες μπράβους της εκπομπής. Τον τσακίζουν στο ξύλο, εκεί πέφτουν τα χρυσά μπουκέτα, τον αρπάζουν και τον πηγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία όπου η κοπέλα περιμένει ντυμένη νύφη, παντρεύεται με το ζόρι και η εκπομπή κλείνει εκεί. Νομίζουμε ότι είναι δύο πολύ πετυχημένοι τρόποι για να δώσουν μια εξέλιξη, μια όθηση. Ναι, είναι ο πρώτος και ο δεύτερος τρόπος με τη σειρά που αναφέρθησαν. Και πιστεύω ότι αν ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή η Ανίτα, θα πάει πολύ ψηλά. Λοιπόν, Πόπη, τι θα γίνει με σένα τώρα? Εγώ λέω να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια, μη στραβώ στο δικό σου και έρθει από εδώ και βρούμε κάποια μανούρα κι εμείς. Λοιπόν, θα του πούμε λοιπόν να προσέχει να είναι στη γυναίκα και τα λοιπά. Αγόρι μου. Γιατί με έβαλες να καπνίζω με αυτή την ηλικία? Γιατί νοιάζομαι για τη χώρα μου, αγόρι μου. Νοιάζομαι για τη χώρα μου. Έχουν βγει αφίσες στους δρόμους, παντού. Ενώ παλιότερα το Υπουργείο Υγείας προειδοποιούσε ότι το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία, τώρα τελευταία γράφει καθαρά το Υπουργείο Υγείας. Ναι, και καπνίστε γιατί κάνει καλό στον τουρισμό, το λέει καθαρά. Στον τουρισμό. Ναι. Χαμογελάτε όμως, λέει η αφίσα μπαμπά. Χαμογελάτε. Ναι. Κάπνιζε και χαμογέλασε. Θα σας τον δώσω. Δικό σας. Όσο περνάει η ώρα, νομίζω ότι σαν εκπομπή δικαιούμαστε κι εμείς να αυξήσουμε την τηλεθέασή μας, να παίξουμε πιο σεξι θέματα, λίγο πιο καυτά, αλλά να μιλήσουμε και σοβαρά, να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι που όλους μας απασχολεί και όλοι λίγο πολύ το τρώμε. Το γνωστό. Κέρατο! Παρακαλώ. Γεια σου αγάπη μου. Τι μου κάνεις? Καλά γλυκιά μου. Μου έχει τύχει όμως ένα πρώτο ταξίδι. Τι? Αχ. Και πότε θα έρθεις, καλέ μου? Αύριο το μεσημέρι, κατά πάσα πιθανότητα, θα επιστρέψω σπίτι. Θα τα πούμε τότε, αγάπη μου. Να προσέχεις και καλό ταξίδι. Κούνια που τον κούναγε. Έλα, Σάκη. Πάρε το Μάκη και το Λάκη. Πάρτε προφυλακτικά και ελάτε σπίτι. Θα έχουμε πάρτι. Ναι! Ναι, αγάπη μου, ήρθα. Ήρθα μόνο για σένα. Παράτησα τη δουλειά μου, τα άφησα όλα πίσω και ήρθα μόνο για σένα. Έλα, έλα, έλα μέσα. Πάω στο μπάνιο και ρώμε. Τι είσαι εσύ εδώ, αγόρι μου? Η κυρία με φώναξε, είχε βλάβει βρίσκα να την επισκευάσω. Α, κάνεις δουλειά? Βεβαίως, ναι, τελειώνω σε λίγο. Όχι, δεν τελειώνεις σε λίγο. Τελειώνεις τώρα. Τελειώνω αμέσως. Έχω μια δουλειά με την κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα πάρω το εργαλείο. Ναι, ναι, πάρω το εργαλείο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι είσαι εσύ εδώ, ρε φίλε? Στη δουλειά μου, να με ρεμέτει με φώναξε η κυρία σου. Τώρα τελείω να δω για αυτό το σφίγγο. Τι κάνει, ντουλάπα φτιάχνει? Ναι, λίγο όπω βλέπετε, α πούμε. Λίγο, λίγο ακόμα. Να σου πω. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ. Τελείωσε για σήμερα. Έχω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα γίνει σήμερα εδώ? Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά επειδή είχα και εγώ συμμετοχή στο. Δεν θα πληρωθώ! Ώρα για μερικές διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί με το Αμάν. Διαφημίσεις! Αμάν! Εδώ βλέπετε τον εφιέστατο τρόπο με τον οποίο στην Αμερική παροτρύνουν τους νέους να πίνουν γάλα ο διάσημος μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν, με χαρακτηριστικό το μπουστάκι από γάλα στα χείλη δηλώνει. Το σώμα μου είναι νέος, καθημερινά χρειάζομαι 3 από 3 γάλα, γιατί να μην πιω 6. Πού είναι το δικό σας μπουστάκι? Το ελληνικό δαιμόνιο πέρασε όμως στην αντεπίθεση. Εδώ βλέπετε την ανώρογη διαφήμιση και την προώθηση του γύρω. Ο γνωστός οικοσιτιός δηλώνει. Ο σκεπές μου είναι ιερός, χρειάζεται 3 μερίδες γύρω την ημέρα, γιατί να μην φάω 12. Πού είναι το δικό σας μπουστάκι?
Συμβαίνουν φοβερά πράγματα στον κόσμο. Μαζεύτηκαν τις προάλλες αυτοί οι 30 τύποι του Heaven's Gate. Αυτοκτόνησαν όλοι μαζί γιατί λέει ο κομίτης Harley Davidson θα τους πάρει μαζί τους φεύγοντας και περνώντας και θα πάνε και εγώ δεν ξέρω πού. Σοκαριστήκαμε όλοι από αυτή την ιστορία γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν κάποιοι επιτίδοι που εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την ομαδική αυτοκτονία προκειμένου να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Δείτε σας παρακαλώ. Άκου να δεις τι γίνεται. Εμείς, οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ του Αμάν, όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος, κάθε ευαισθητοποιημένος άνθρωπος στον πλανήτη Γη, ως πότε θα ανεχόμαστε την αρρωστημένη φαντασία των διαφημιστικών εταιριών, ως πότε θα παρακολουθούμε τον ανθρώπινο πόνο να γίνεται θύμα εκμετάλλευσης κάποιων επιτίδιων τύπων που το μόνο που σκέφτονται είναι το συμφέρον τους. Δείτε παρακαλώ ποιον τρόπο επέλεξε μία διαφημιστική εταιρεία για να διαφημίσει το προϊόν της. To be or not to be, η δούλη απορία. Να ζει κανείς ή να μη ζει, ξανά η δούλη απορία. Σύντροφοι, μέχρι τώρα ζούσαμε για να λατρεύουμε τη μία και μοναδική τηγανική πατάτα σε τσίπς. Σύντροφοι, τα τσίπς είναι η λατρεία μας. Τα τρώμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ημέρα, κάθε χρόνο. Συνέχεια, συνέχεια. Κέρατο οι γυναίκες μας, τσίπς εμείς. Έτρωγε γκόλ η ομάδα μας, τσίπς εμείς. Οδηγούσαμε στους δρόμους, τσίπς εμείς. Ό,τι κι αν κάναμε, τσίπς εμείς. Τσίπς, τσίπς, τσίπς εμείς. Και έρχομαι να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή και μπροστά στα μάτια τόσων χιλιάδων αθώων ανθρώπων, ότι για μας ο παράδεισος δεν είναι γεμάτος με πράσινα λιβάδια και πράσινα άλογα. Για μας ο παράδεισος είναι γεμάτος με τσίπς. Όχι πράσινα τσίπς, απλά τσίπς. Τσίπς με σκόρδο, τσίπς με σκόνη. Τσίπς μακαρόνια κιμά, τσίπς φακές. Τσίπς με ρίγανη, τσίπς απλά. Τσίπς με δίπλες, τσίπς κοντά. Τσίπς, τσίπς, τσίπς. Γιατί εμείς τα τρώμε συνέχεια. Όχι σαν κάτι άλλους φλόρους που τα τρώνε μόνο στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στο γήπεδο. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για το πλήρωμα του χρόνου που θα μας οδηγήσει εκεί, στη δικά μας γη της Επαγγελίας. Μελετώντας τα άστρα, ψες, προψες, ανακάλυψα ότι ο Δίας είναι στο Τσακίρι και ότι η Αφροδίτη είναι στην Τίστη και η Μεγάλη Άρκτος είναι στα Ράφλε, στα Κυμαντιστά. Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Α, ναι, αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε για να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Σας κάλεσα λοιπόν εδώ για ένα μεγάλο και τελευταίο ταξίδι. Είστε έτοιμοι? Ναι, βρε Βόηδη. Άντε ξανά, είστε έτοιμοι? Yeah. I said, are you ready? Yeah. Ξεκινήστε λοιπόν να τρώτε και θυμηθείτε ότι και ο Άγιος Πέτρος τσιπς τρώει και μας περιμένει. Πάμε, παιδιά. Ο Μάκης. Αν φας ένα, δεν μπορείς να σταματήσεις. Τζέι Λένο, σου ζητάμε συγγνώμη. Απλά ο πλούτος και ο χαμός ο οποίος γίνεται με τις σεξι και μικρές αγγελίες στην Ελλάδα μας ανάγκασε να κλέψουμε τη στήλη σου και να έχουμε κι εμείς εδώ στο Αμάν μικρές αγγελίες. Ακούστε σας παρακαλώ και αν μπορείτε βγάλετε κάποιο συμπέρασμα γιατί εμείς στις περισσότερες δεν τα καταφέρνουμε. Έχω κοντά μου μια πολύ ωραία μικρή αγγελία που θα σας την διαβάσω με η Κυπριακή αντιλαλή τώρα κοντά σας.
Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, η αγγελία μας είναι αυτή. Αν είσαι γυναίκα κόλαση, καταιγίδα και ονειρεμένο δειλινό, έλα να γνωριστούμε. Είναι άνδρας, 29 ετών, ωραίος, ψηλός, σοβαρός, εχέμηθος, με ποιότητα και χιούμορ. Δεκτές παντρεμένες, ελεύθερες, αμαζόνες, λεσβείες και ζευγάρια. Και ρωτώ, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε, ρωτώ, όπως ρωτάτε μάλλον και εσείς. Αν τυχόν η κοπέλα δεν είναι όλα αυτά μαζί, είναι μόνο κόλαση. Είναι μόνο γυναίκα καταιγίδα. Είναι μόνο γυναίκα ονειρεμένο δειλινό. Δεν την θέλει. Αυτός ο κύριος ο τόσο σοβαρός, ο τόσο εχέμηθος, με ποιότητα στο χιούμορ του. Ας πάρει μια μαζόνα να φύγει, να πάει στα δάση. Σε αντίθεση με τον Σωτήρη, ο οποίος κάνει σχόλιο στην προηγούμενη αγγελία, εγώ για αυτήν εδώ δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, γιατί η αγγελία λέει το εξής. Εάν έχεις μεγάλο στήθος και σ' αρέσει να το χαϊδεύουν, τότε γράψε μου χωρίς σταγμό. Το μόνο που θέλουμε να πούμε στον εφιέστατο αυτόν άνθρωπο που δημοσίευσε την αγγελία, να μας σκεφτεί και εμάς όταν θα δεχτεί τις προσφορές, να στείλει και καμία στο αμάν, γιατί μάλλον έχουμε ακριβώς τα ίδια γούστα, αγαπητέ μου. Ακριβώς τα ίδια γούστα. Προχωράμε πολύ μπροστά, πολύ δυνατά και είναι γνωστό ότι πλέον η ποιήση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ποιητής εκ του προχείρου έχουν τη μορφή του χείρου, λέγανε παλιότερα κάποιοι, και έχουμε εδώ αγόρι μου σκληρό, εσένα καρτερό, σε πάθος μυστικό να σε μιλήσω. Η κυρία περιττώ να σας πω ότι μάλλον έχει κάψει σε αυτόν τον καιρό, οπότε πρέπει να βρει ένα νεαρό αγόρι για να το μιλήσει. Εσόρουχα ζητούνται για αγορά. Νυχτικά, μπιζάμες, κάλτσες, καλσόν, μπλούζες, φόρμες και άλλα. Ανδρικά, γυναικεία, no problem. Σε οποιαδήποτε ποσότητα. Πληρωμή απολύτως μετρητής. Πείτε μου σας παρακαλώ, σε οποιαδήποτε ποσότητα θέλει ο άνθρωπος κάλτσες, μπιτζάμες, καλτσόν. Ας υποθέσουμε ότι όλη η Ελλάδα με έναν τρελό ενθουσιασμό ανταποκρίνεται, ρε παιδί μου, τρέχουμε όλοι να αφήσουμε τις κάλτσες μας και τα καλτσόν εκεί και βέβαια, φρέσκεται αυτός με δύο φορτηγά κάλτσες. Τι θα τις κάνει? Τι θα τις κάνει? Πες μου, ρε αγόρι μου, τι θα τις κάνει? Τι θα τις κάνει? Τι, ρωτάω, όπως ρωτάει και ο νεαρός εδώ. Ο νεαρός αυτός, ο οποίος δεν είναι ένας συνηθισμένος νεαρός, είναι ένας επαγγελματίας φωτογράφος και κάμεραμαν. Αναλαμβάνει τη δημιουργία προσωπικών φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων όλων των ειδών. Και για όσους δεν έπιασαν το υπονοούμενο, όλων των ειδών. Εμένα μου πέφτουν τα πιο ακατανόητα. Δηλαδή την έχω ψωνίσει πραγματικά. Πείτε μου εσείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι η πιο ακατανόητη αγγελία της εβδομάδας. Κούτσουρα, λέει αυτός, κρεοπολίων τροχίζω. Πολλές απορίες. Κούτσουρα κρεοπολίων τροχίζω. Τι είναι καταρχήν τα κούτσουρα κρεοπολίων? Τι είναι αυτά τα κούτσουρα? Δεύτερον, αν ο άνθρωπος τρόχιζε μαχαίρια, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θα ασχολιόμαστε τώρα εδώ όλο το μέγα με τον. Αλλά τα κούτσουρα, πώς τα τροχίζεις, αγόρι μου? Γιατί τα τροχίζεις, γιατρέ μου? Έχω το καλύτερο. Έχω το καλύτερο, είναι γεγονός. Ορίστε να το. Είμαι τριαντάρης εμφανίσιμος, σοβαρός, μορφωμένος, που του αρέσει το καλό ντύσιμο. Με σημασία στη λεπτομέρεια. Από γραβάτα μέχρι κομψά παπούτσια με λεπτές κάλτσες. Ζητώ σχετικό νέο. Πάω κάτω. Και σε ρωτάω, κύριε, σχετικό ως προς τι? Το νέο αυτό που ψάχνεις. Ως προς τις κάλτσες, ως προς τη σοβαρότητα ή ως προς τη μόρφωση? Καραγκιόζη! Η ερώτηση είναι η εξής. Ο τύπος είναι, παρακαλώ, είναι σύγχρονος Ινδιάνα Τζόνς, παθιασμένα να ζητά καυτές περιπέτειες με τολμηρά θηλυκά ηλικίας 30 με 50. Πρώτα απ' όλα, πόσο τολμηρό μπορεί να είναι ένα θηλυκό στην ηλικία των 50? Δεύτερον, βρε ξεφτυλισμένε. Συγγνώμη, Σωτήρα. Δεύτερον, βρε ξεφτυλισμένε. Ο Ινδιάνα Τζόνς, ο original, δεν χρειαζόταν να βάζει αγγελίες για να την πέφτουν οι γκόμενες. Και είσαι σύγχρονος Ινδιάνα Τζόνς σε τι ακριβώς, δηλαδή, στο μυστήριό σου, στο ότι είσαι αρχαιολόγος άνθρωπος, σε τι? Κάπου εδώ τελειώνουν αυτές οι μικρές αγγελίες για αυτή τη βδομάδα. Την άλλη βδομάδα, σιγά μην ξαναδείτε μικρές αγγελίες. Λοιπόν, αν είστε άνεργος και έχετε και αυτοκίνητο, τότε αυτό το βίντεο πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Τέλος, μια πραγματικά δημοσιογραφική έρευνα. Για μια ακόμα φορά, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Γιάννος Παπαντονίου, κρούει τον κόδωνα κηδείρου. Η ανεργία στη χώρα μας πολλαπλασιάζεται συνεχώς.
Χιλιάδες νέοι καθημερινά ψάχνουν να βρουν νέες θέσεις εργασίας, μάται όμως. Και πώς η κυβέρνηση θα δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Με παρθενογέννηση? Όχι βέβαια. Η ανεργία μας απειλεί. Η ανεργία σκοτώνει τα όνειρα των νέων. Ω Θεέ μου, προστάτεψέ μας από την ανεργία. Ο κύριος Πολυμήχανος Κουτράμπασης, που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Κουτράμπαση. Γεια σας, κύριε Γαναγκή. Να κατεβώ καταρχήν για να είμαι στο ίδιο ύψος με εσάς. Μιλήστε μας για την ανακάλυψή σας και μιλήστε μας για αυτό το επαναστατικό σχέδιο που θα μας βγάλει από το πρόβλημα της ανεργίας και συγχρόνως του πάρκινγκ. Ο κοινωνικός αποσυντονισμός που έχει επέλθει μετά την συνέχιση των έργων που έχουν δημιουργηθεί από τον σύγχρονο άνθρωπο, μας έχει φέρει σε αυτό το σοβαρό διάστημα. Πώς εγώ θα ζήσω? Το πρόβλημα του λαού. Πώς εγώ θα πάω στη δουλειά μου? Πώς αυτός ο άνθρωπος θα πάει στη δουλειά του? Δύο κουβέντες θα πω και εγώ θα φύγω. Δεν λέτε δύο κουβέντες. Μα μου παίρνετε όλο το μικρόφωνο. Μα σας παίρνω το μικρόφωνο γιατί λέτε αλούμπες συνέχεια. Η λύση στο πρόβλημά μας λοιπόν είναι μία. Ναι. Ποια? 100.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργώντας το πρώτο ζωντανό παρκόμετρο. Πρώτο μοντέλο, απλό οικολογικό. Για χωριά, πόλεις και περιοχές που δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Το οποίο έχει το ειδικό κερματοδείκτη στα ότα, τοποθετείται το κέρμα. Έχει κανονικά το χρονόμετρό του. Μόνο που σε περίπτωση που περάσει ο χρόνος και δεν έρθει ο άνθρωπος να τοποθετήσει νέο κέρμα, τότε... Να η λύση, κυρίες και κύριοι, για τα προβλήματα της κυκλοφορίας, του πάρκινγκ και της ανεργίας. Δεύτερο μοντέλο, μοντέλο RoboCop. RoboCop, ακούγεται πολύ άγριο αυτό. Ακούγεται άγριο, αλλά δεν είναι. Στέκεται στο πεζοδρόμιο, ήρθε ο Τσαντάκιας. Τον πήρε και το σήκωσε τον Τσαντάκια. Το τρίτο μοντέλο. Το τρίτο μοντέλο είναι ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων μοντέλων με κύτταρο Ben Johnson. Σε περίπτωση που του την πέσουν πως γινόταν στην Αθήνα, δεν τον προλαβες. Κυρίες και κύριοι, μην κουνηθείτε από εκεί που βρίσκεστε. Σε λίγο, περισσότερο αμάν κοντά σας. Τώρα, πάμε για διαφημίσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιτέλους έφτασε η ώρα αυτής της στήλης. Η στήλη λέγεται Top Demec και είναι η συγκλονιστικότερη αντίστροφη μέτρηση στην ελληνική τηλεόραση. Ασχολούμαστε με έντυπα, όχι ό,τι να είναι, τα πιο σοβαρά και τα πιο έγκυρα της Ελλάδος και ασχολούμαστε με τηλεοπτικές εκπομπές. Ό,τι καλύτερο, πιο αξιόλογο και πιο συγκλονιστικό διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ό,τι φοβερότερο, πιο ποιοτικό είδαμε στην τηλεόραση την εβδομάδα που μας πέρασε. Οι πηγές της έντυπης πληροφόρησής μας σήμερα είναι οι εξής. Θα παρακαλούσα τον Σωτήρη. Γεια σας, και από μένα οι πηγές μας είναι οι εξής. Herald Chow Tribune, New Metro Times, Mood Θησαυρός. Diplomatic, ευχαριστώ, Αντώνη. Υποχρεώσεις. Shock Independent and Ciao Morda. Κρατηθείτε λοιπόν γερά στις πολυθρόνες σας και στους καναπέδες σας, γιατί η συγκλονιστικότερη αντίστροφη μέτρηση της είναι καλά το κανατό. Ναι, ναι. Της ελληνικής τηλεόρασης. Αρχίζει. Τώρα. Από τη σκάλα του Μιλάνου κατευθείαν στο νούμερο 9 του Top Demec, κυρίες και κύριοι, επιτέλους η κλασική μουσική βρήκε τον άξιο εκφραστή της. Ο μπασοτενόρος Νεκτάριος Φυράκης, εκμεταλλευόμενος την απουσία λόγω στρατού από τις σκάλες και τα μπουντουάο του Γιώργου Μαζονάκη, της μεγαλύτερης ζώσας Ελληνίδας τραγουδίστριας, κατακτά το θρόνο αλλά δεν ξεχνά τις ρίζες του. Ο κουρεμένος με τάπερς Φυράκης εξαγκοντίζει από πάνω του το ρόλο του αντιμαζονάκη που λανσάρουν με βία τα μίντια και αποτείει φόρο τιμής στους πνευματικούς του τραγουδοπατέρες, αποκαλύπτοντας σεμνά, ενώ άλλοι στη θέση του θα κάναν το αντίθετο, σεμνά τη συμμετοχή του στους πρώτους και ιστορικούς δίσκους των Pink Floyd. Με τον Σφυράκη όλα ήταν κάποτε τόσο ροκ,
Και όπως λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία, έφυγε ο Σφυράκης, πέταξε το ροκ. Πηγή, held, ciao, trivia. Είναι μόδα να έχει ζώο στο σπίτι αυτόν τον καιρό και το χορό του γυφτοζαλόγγου ανοίγει η πασίγνωστη αγνώστου επαγγέλματος Τζοάννα Ζόμπολας με το καταπληκτικό της σκύλο Κίκο. Η μετονομασία της σε Τζοάννα Ζοντόβολας ήταν αυτονόητη. Ακολουθεί η Νίνα Βλάχου. Η Νίνα Βλάχου με το σκύλο Φλούφλι. Δεν περιμέναμε να το λένε κι αλλιώς το σκύλο της Νίνας Βλάχου. Αλλά λόγω ράτσας και δικής της ανυπαρξίας βαφτίζουμε τη Νίνα Βλάχου σε Νίνα Κανείς με έψιλον γιώτα, παρακαλώ, Βλάχου. Τρίτη και καλύτερη καταφτάνει η Πασπαρτού τραγουδίστρια Κατερίνα Στανίση, που στο σπίτι της έχει έναν ωραίο, μεγάλο, πράσινο παπαγάλο. Ποιος θα ήθελε να είναι γείτονας μιας τραγουδίστριας που δεν ακούγεται με τίποτα και ο παπαγάλος αυτό το τίποτα το ξαναπαίζει 10 έως 12 φορές ημερησίως. Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φώνη Κολούλη χαρακτήρισαν την πρώτη εκπομπή Παιχνίδια της Ζωής. Η σκηνή όμως που θα μείνει αξέχαση στις μνήμες όλων ήταν η στιγμή που μητέρα και γιος συναντηθήκαν και πάλι μετά από 30 χρόνια στο αεροδρόμιο με τα μυαλά τους προσγειωμένα. Σκηνή βέβαια που δεν πρέπει να βγει και στο συνεργείο του ΣΚΑΕ με την πρώτη και έτσι την ξαναστήσαν μια φορά ακόμα για να την πετύχουν. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όλοι, πέτυχε με την δεύτερη. 1-2 παίζεται γενικότερα το χρηματιστήριο αυτό το δακρύβρεχτο στο ΣΚΑΕ. Οπότε όλα ήταν ok. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η μητέρα είναι αναμφισβήτητα φαν του Φόσκολου, γιατί όλη αυτή η ερμηνεία της συνάντησης δόθηκε με ένα φοβερό στυλ λάμψης. Δείτε το βίντεο. Φλέγονται τα πισινά μου. Σε αυτό το νούμερο λοιπόν η πονεμένη ιστορία του Αντώνη Χάρλεϊ Τρέμος Ντέβινσον. Δύσκολο το όνομά του, δεν λέω, σαν την ιστορία του. Ο Αντώνης ήρθε από την Αυστραλία. Σε μια φτωχογειτονιά, σε ένα μικρό χωριό έξω από τις Σέρες, άκουσε για πρώτη φορά Καζαντσίδη. Τραγούδησε το ρεφρέν και μπολιάστηκε για τα καλά. Από τότε μόνο ρεφρέν τραγουδάει τόσο καλά. Τα βράδια μπορεί να άλλαζε παλιά τα φώτα στο υπάρχο, αλλά το πρωί άλλαζε βάνες και βρύσες. Έτσι, σαν υδραυλικός που ήταν το επαγγελμά του πριν, γνώρισε και τη Βάνα Μπάρμπα, η οποία τον έχωσε στα κόλπα. Για μια ακόμα φορά διακόπτουμε την αντίστροφη μέτρηση για τα έντυπα στο Top The Mac και ασχολούμαστε με τηλεόραση. Τηλεόραση ελληνική, κλασική. Έτσι, έχουμε δηλαδή όλα τα συστατικά. Έχουμε μια μητέρα και ένα πατέρα που σκοτώνονται. Έχουμε ένα παιδί που κλαίει αβοήθητο. Έχουμε ένα παρουσιαστή που κοιτάει σαν χάχος εκεί το ταβάνι. Έχουμε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο να παρακολουθεί αμέτωχο έως συνένοχο. Και έχουμε όλους εμάς το κοινό που ξέρει τι θέλει να βλέπει. Να βλέπουμε την εκπομπή γεμάτη χαρά γιατί ξεφτιλίζονται κάποιοι άλλοι και όχι εμείς. Έτσι λοιπόν, σκηνές απείρου κάλου στο Sky και την εκπομπή Αληθινές Ιστορίες. Μια αυθεντική ελληνική οικογένεια εξηγεί με γλαφυρότητα τους λόγους που οδήγησαν στη διάλυσή της. Ο τραγικός πατέρας βρίσκεται σε αδιέξοδο και διηγείται τους λόγους που τον οδήγησαν να βρει γκόμενα, ενώ δεν ήθελε, και η μητέρα του απαντά με αυρότητα. Το Σαββάτο έμαθα από τη δικηγόρα ότι έβαλε την δεύτερη υπογραφή που θα γίνεται το δεύτερο δικαστήριο και εσύ το Σαββάτο κοιμόσουνα μαζί μου. Δεν μου είχες αξιοπρέπεια! Αυτά, εγώ σε πήγα. Ναι. Δεν σε γουστάρω. Δεν σε θέλω, ρε παιδί μου. Ναι, δεν σε γουστάρω καθόλου. Κι εγώ δεν σε γουστάρω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι, αλλά λοιπόν, γιατί δεν πάσαι στο σπίτι, εκεί οι τέσσερις μήνες. Η κόρη του ζευγαριού κλαίει σιωπηλή στην πρώτη εκπομπή, η οποία είναι ασπρόμαυρη η πρώτη εκπομπή το 1996. Μετά ανακαλύφθηκε και στο Sky η έγχρωμη τηλεόραση και σε λίγο μεταμορφώνεται σε έγχρωμη και η κόρη. Το λέει άλλωστε και μια παλιά κινέζικη παροιμία. Μισή αλήθεια είναι έγχρωμη και άλλη μισή είναι ασπρόμαυρη. Σε έγχρωμο περιβάλλον, λοιπόν, η μικρή κόρη υποχρεώνεται να δεχτεί τα ντεμέ συντηρητικά σχόλια του ατάλλαντου παρουσιαστή. Μεγαλώνουμε να βρεθούμε κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες και χαίρομαι που σε βλέπω έτσι. Είσαι μια κούκλα πραγματική, ενώ τότε ήσουν τόσο πεσμένη. Ήμουν χάλια, ψυχολογικά. Έχει αλλάξει κάτι, περνάς καλά τώρα. Εντάξει, καλά. If you have Cindy, we have Cindy. Αυτό ήταν. Η Μαρίνα σάλταρε. Και το πίστεψε πραγματικά πως είναι ίσως η ίδια η Cindy Crawford.
Από τότε έγινε η Μαρίνα Τσίντι και ο Παπασαράντου Γκυρ. Από τότε όλη η ομογένεια το γλεντάει και τσάκυρο και πιάζεται τραγουδώντας. Τσίντι τσίντι, ταραραραραμ, τσίντι τσίντι, ταραραραμ. Και τώρα κυρίες και κύριοι, επιτέλους ήρθε η ώρα για το νούμερο 1, που είναι το εξής μεγάλο σουξέ. Ξένια γρίβα, ξένια γρίβα, εμείς δεν είχαμε χαθεί και εσύ είχες το ρίγα. Όλοι θα βρίσουμε, όλοι θα βρίσουμε. Πάμε παιδιά, εγείς με τα πολλά και εσείς με τα λίγα. Ξένια γρίβα, ξένια γρίβα. Ευχαριστώ. Μια βρισιά κυρίες και κύριοι και πολλά πινελίκια ήταν η αιτία που σήμερα η Ξένια Γρίβα προσλήφθηκε σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Όλα ξεκίνησαν όταν η Ξένια πήγε υποψήφια στα Καλλιστεία, δεν της πολύ άρεσε που βγήκε τρίτη, λογικό είναι στην τελική κατάταξη, και τους πέρασε γενναίες 13. Αυτό ήταν. Η επιτυχία ήρθε. Η Ξένια έβριζε με τόση χάρη που μέχρι και ο Τράγκας αναφώνησε και κοκκίνησε από χαρά λέγοντας «Βίβα Γρίβα». Τα νέα ταξίδεψαν γρήγορα στον πλανήτη Λεκανοπέδιο και από εκείνη τη στιγμή αθυρόστομα κοριτσάκια πολιορκούν το κανάλι παίρνοντας μέρος στους εξής καινούριους διαγωνισμούς. Μπινελίκια 97. Βρίστε και προσληφθείτε. Αν τους βρίσετε τη μάνα, προσλαμβάνεστε στο δελτίο ειδήσεων για τον καιρό. Αν τους βρίσετε τον πατέρα, παίρνετε δικιά σας εκπομπή. Αν τους βρίσετε την αδελφή, λέτε τα αθλητικά. Και αν τους βρίσετε το σόι, γίνεστε γλάστρα πάρα αυτά. Στους διαδρόμους του μεγάλου καναλιού μια κραυγή στοιχιώνει. Γρίβα μου σε θέλει ο Κυριακού. Όλοι θα βρίσουμε, όλοι θα βρίσουμε κι εμείς με τα πολλά κι εσείς με τα λίγα. Τη βρίσκουμε, τη βρίσκουμε, ο Κυριακού, με τα λίγα. Αυτό ήταν λοιπόν κυρίες και κύριοι το Top The Mac για αυτή τη βδομάδα και ελπίζουμε ότι και την άλλη βδομάδα θα είμαστε πάλι κοντά σας με αυτή τη στήλη. Μια χαιρετούρα και να είστε καλά. Α, Σωτήρη. Αντώνη. Γεια σας. Γεια σας. Οργανωθείτε με τις σπιτικές κάμερές σας. Φέρτε τις θεότρελες παρέες σας. Κάντε το πιο τρελό χιουμοριστικό και αστείο βίντεο. Σπείτε το στην εκπομπή Αμάν. Τα καλύτερα. Παίζονται και κερδίζουν. Φύγαμε. Φύγαμε. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι πραγματικά συγκινηθήκαμε και δεν νομίζω ότι μένετε εσείς ασυγκίνητοι με τα γεγονότα που παρακολουθούμε καθημερινά στην τηλεόραση και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην εκπομπή Εθερμό. Πραγματικά θα ήθελα μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι αντιπροσωπεύω και τον Αντώνη. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μας λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον παρουσιαστή αυτή της εκπομπής, Εθερμό, και να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Επίσης να του πούμε ότι προσπαθήσαμε κάτι από αυτόν να κάνουμε κι εμείς. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε. Η κρίση δικιά σας. Η ζωή του Ζήση Νταλούκα είναι γεμάτη πόνο και δάκρυα. Ο Ζήσης δεν γνώρισε ούτε γονείς, ούτε οικογένεια, ούτε μικρή αδελφή. Ο Ζήσης, κυρίες και κύριοι, πέρασε τα παιδικά του χρόνια ολοβόλοχος. Σκοτώθηκαν όλοι οι δικοί του όταν έπεσε πάνω του στο ελικόπτερο του Sky. Την ώρα που όλη η οικογένεια... Πουρνό, πουρνό.
ακολουθούσε την εκπομπή της Λιάνας Κανέλη. Ο μικρός Ζήσης σώθηκε από θαύμα. Παρ' όλα αυτά η δυστυχία φαίνεται να τον κατατρέχει ακόμα. Μέχρι και τις μέρες μας. Χρόνια τώρα γυρνούσε με τη λατέρνα του στους δρόμους και έβγαζε το μεροκάματο. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ, γιατί η συγκίνηση είναι έκδηλη. Έβγαζε το μεροκάματο και δεν είχε κανένα παράπονο από τα λεφτά που μάζευε από τους περαστικούς. Δάστε τα μαλάκια σου, τα τραγούδια παίζαν, ο Ζήσης ήταν ικανοποιημένος. Τα τελευταία χρόνια όμως, με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την κρίση του ελληνικού τραγουδιού, κανένας δεν θέλει να ακούσει τη λατέρνα, κανένας δεν θέλει να ακούσει την ελληνική μουσική. Και έτσι ο Ζήσης Νταλούκας και η λατέρνα του κινδυνεύουν με αφανισμό. Γέροντα, δύστυχε, μένε Νταλούκα. Μίλησέ μας για το δράμα και τη δυστυχία που ζεις αυτό το καιρό. Το δράμα και η δυστυχία που ζω αυτό το καιρό είναι σε συνάρτηση με την εξέλιξη και με την κατάντια της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας. Περνάει κρίση το επάγγελμα, γέροντα Λούκα. Όλα περνάνε κρίση, φίλε δημοσιογράφε. Αλλά εμείς είμαστε πια τα αρέστα που λένε. Τα αρέστα. Μήπως, γέροντα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την παράδοση και το έργο που επιτελείτε όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε να σκεφτείτε κάποιους τρόπους εξυγχρονισμού ίσως του επαγγέλματος, έτσι ώστε να δοθείτε πιο κοντά στους νέους του σήμερα, να πάρει μια ζωή, μια όθηση το επάγγελμα. Τι όθηση να πάρει, αγόρι μου? Τι όθηση να πάρει? Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Με ούλτρεξ λούστηκες? Όχι, γι' αυτό δεν βλέπω τον τελευταίο καιρό. Λούσου με ούλτρεξ και θα δεις. Μου το είπε και ένας άλλος προχθές. Αλλά ξέρω εγώ, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ο Ζήσης Νταλούκας είναι ο δυστυχισμένος. Αμάν! Και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ίδια η ζωή δείχνει τον δρόμο και ευτυχώς το επάγγελμα του λατρανατζή δεν θα πεθάνει. Το χαμόγελο επέστρεψε και πάλι στο πρόσωπο του Ζήση Νταλούκα. Και μαζί του ελπίζουν όλα τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν με αφανισμό. Για το αμάν, Αντώνης Καράκης. Με μέταλλο και πρότιτζι, πρότιτζι, σώσαμε το λατέρνατζι, το λατέρνατζι. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εκείνος ήταν ο Αντώνης Κανάκης. Αυτή ήταν η εταιρεία Παραπατημένης Ευθύνης, αμάν. Γενικότερα, είδατε την εκπομπή μας κάθε τρίτη βράδυ, 11 και 10, στο Μέγκα. Και αν δεν μας έχουν απολύσει, θα την ξαναδείτε και την επόμενη τρίτη το βράδυ. Έως τότε, φιλιά πολλά. Γεια. Santos para agora.
να σας συγγνώμη για την ενοχλήση, αλλά συμμετείχα κι εγώ, δεν θα το δω. Πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή. Βγάλα τα. Εάντε βρε μαλάκα, δύο μαλά τα. Ναι, μα πάμε το πρώτο άκ. Και εσύ με λες κοριτσιά μου. Μ' άρεσε. Ζήσει τα Λούκα, μίλησέ μας, μίλησέ μας σε παρακαλώ για το δράμα που ζεις αυτό το καιρό. Ζήσει τα Λούκας, χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Λατέρνας. Δεν ξέρει άλλη γλώσσα. Πες μας κάτι ακόμα. Ο Ζήσης Νταλούκας είναι πολύ Σε είδα στον ύπνο μου γυρνώ. Μπράβο, ναι. Χειροκρότημα. Μου βγήκε το πατατάκι. To be or not. To be or not. Μπορώ να μιλάω, θέλω να σκάρω, γιατί είναι. Δεν μπορώ. Τι γελάζω, παιδί.